αλλάζουμε κλίμα. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία για την τύχη του 17χρονου κοριτσιού που έχει εξαφανιστεί 8 μέρες μαζί με τη μητέρα της και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής. Ο πατέρας της κάνει έκκληση μέσω του Σταρ, όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει, ώστε να βρεθεί η γυναίκα, αλλά και η κόρη του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Όσο περνάνε οι μέρες, η αγωνία για την τύχη της 17χρονης Μαρίας κορυφώνεται. Μητέρα και κόρη χάθηκαν από προσώπου γης την περασμένη Παρασκευή. Από τότε δεν έχουν καμία επικοινωνία με την οικογένειά τους. Το τηλέφωνο της μητέρας είναι κλειστό. Ο πατέρας της μέσω του Σταρ κάνει έκκληση. Το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί η κόρη του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και η γυναίκα του. Φοβάται για τη ζωή τους. Όποιος έχει δει την κόρη μου και τη μητέρα της, όποιος έχει δει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνται, να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία και με το χαμόγελο του παιδιού. Αγωνία έχουμε, φυσικά ποιος δεν έχει. Η γιαγιά της 17χρονης, μιλώντας στη Ραγιολεπίδου, της αποκάλυψε τον καυγά που είχε η μητέρα της μελαχρινής κοπέλας με τα καταγάλανα μάτια με έναν γείτονα. Λίγο πριν βάλει το παιδί στο αυτοκίνητο και εξαφανιστούν. Καθόταν εδώ με τα μπαστούνάκια, λέει, και περίμενε τη μαμά της. Μετά βγαίνει ένας κάποιος κύριος από αυτό, κυρία μου, λέει, όλους για να τα πούμε. Ενοχλήθηκε με την μηχανή. Ήταν εδώ με τα μπαστούνάκια. Και περίμενε να έρθει η μαμά της. Και περίμενε να βάλει μπρος η μαμά να την πάρει, να την πάει βόλτα, όπως κάτι. Όπως μας αποκάλυψε ο πατέρας της Μαρίας, το τελευταίο σημάδι ζωής της γυναίκας του και της κόρης του ήταν την ημέρα της εξαφάνισης, στις 8 του μήνα. Η γυναίκα μου με την κόρη μου επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό μας μάρκας Mazda και χρώματος μπλε. Κάμερες κυκλοφορίας κατέγραψαν το αυτοκίνητο να κινείται στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης Ελασσόνας. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να πήγαν στο χωριό μου, στην Τζαριτσάνη Ελασσόνας. Όμως δεν φάνηκαν εκεί. Μόνο του δεν έβγαινε, έχει κινητικά προβλήματα. Την ημέρα που εξαφανίστηκε η Μαρία, η γιαγιά της ήταν στην Αθήνα, στην άλλη της κόρη. Όπως λέει, κάτι τη βασάνιζε και ήθελε να φύγει για την Κατερίνη όσο πιο γρήγορα γινόταν. Εγώ κάτι από μέσα μη στάθηση. Ήθελα να φύγω. Λέω, θέλω να φύγω, δεν ξέρω τι με τραβάει. Γιατί όταν είμαστε στην Βόλια, ούρλιαζαν τα σκυλιά. Και δεν το έχω καλό αιώνο. Από την ημέρα που γεννήθηκε η Μαρία, η μητέρα της στεκόταν βράχος στο πλευρό της. Ήταν ο θύλακας αγγελός της. Κάποιες φορές όμως και η ίδια λύγιζε. Θα πάω να αυτοκτονήσω. Δεν αντέχω. Είπε η γυναίκα, δεν αντέχω. Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά με θαυμαστή αξιοπρέπεια και ζήλο τις δυσκολίες των παιδιών τους. Σε όλο αυτό τον αγώνα, ο οποίος είναι πολυετής και καθημερινός, έχουν ανάγκη και οι ίδιοι από ψυχική στήριξη. Οι έρευνες για τον εντοπισμό μητέρας και κόρη συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό, ενώ έχει δοθεί εντολή όπου εντοπιστεί το αυτοκίνητο να ενημερωθεί άμεσα η αστυνομία.